Φίλες και φίλοι, εργαζόμενοι, νέες και νέοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, 75 χρόνια μετά το φιλελληνικό, αντιεμπεριαλιστικό και αντιπολεμικό κίνημα της χώρας μας, τα μέλη και οι φίλοι της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης δίνουμε με συνέπεια το αγωνιστικό παρόν μας για να αποδώσουμε φόρο τιμής στα 300.000 και πλέον αθώα θύματα της υπεριαλιστικής θηριωδίας στη Χειροσύμα και στο Ναγκασάκι, του πυρηνικού ολοκαυτώματος που προκάλεσαν οι αμερικανικές ατομικές βόμβες με το βομβαρδισμό των δύο πόλεων στις 6 και 9 Αυγούστου του 1945. Και είναι το μεγαλύτερο μαζικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, η μεγαλύτερη μαζική και ταυτόχρονη δολοφονία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. 7,5 δεκαετίες τώρα η προπαγάνδα των υπεριαλιστών επιμένει να εξαπατά τους λαούς ότι δήθεν έριξαν τις βόμβες για να συντομεύσουν το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι όμως γνωστό σε όλους ότι από τις 9 Μάη 1945 η χιτλερική Γερμανία είχε συνθηκολογήσει. Η Ιταλία είχε συνθηκολογήσει ήδη από το 1943. Απέμεινε μόνο το τρίτο μέλος της φασιστικής συμμαχίας, η Ιαπωνία, η οποία συνέχισε το πόλεμο μέχρι τις αρχές Αυγούστου 1945. Ήταν ωστόσο ζήτημα ημερών η συνθηκολόγησή της. Παράλληλα, ο πραγματικός νικητής του φασισμού, νανισμού, η Σοβιετική Ένωση από το Μάη του 1945 είχε αρχίσει να μεταφέρει μεγάλα τμήματα του ένδοξου κόκκινου στρατού στην Άπο Ανατολή, χτυπώντας νικηφόρα τους Ιάπωνες στην περιοχή της Μαντζουρίας. Αυτήν ακριβώς την παρουσία της Σοβιετικής Ένωσης ήθελαν να αποτρέψουν οι Αμερικανοί. Σε αυτό αποσκοπούσε και η ρήξη των ατομικών βομβών. Στην τρομοκράτηση των λαών, που με ηγέτη και κύριο αιμοδότη τον ηρωικό σοβιετικό λαό, είχαν ολοκληρώσει ήδη το τιτάνιο έργο τους, τη συντριβή του φασισμού. Στόχος τους ήταν το ανερχόμενο επαναστατικό κίνημα. Με αυτή τη φρικαλαιότητα οι Αμερικανοί υπεριαλιστές θέλησαν να κάμψουν το φρόνημα των λαών που αναπτυρωμένοι από την αντιφασιστική νίκη ατένιζαν με αισιοδοξία το μέλλον. Με νέο ορμή συνέχισαν τον αγώνα για την εθνική και κοινωνική τους απελευθέρωση, για το γκρέμισμα της απεικιοκρατίας και την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης. Τα ισχυρά αντιπεριαλιστικά κράτη ήθελαν να τρομοκρατήσουν πρωτίστως την ίδια τη Σοβιετική Ένωση, με σκοπό να εξασφαλίσουν την υπεροχή στο τραπέζι των μεταπολεμικών διαπραγματεύσεων και τους μεταπολεμικούς συσχετισμούς δύναμης. Με τον βομβαρδισμό της Χειροσύμα και του Ναγκασάκη ξεκινάει η εποχή της πυρηνικής τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το συμμάχο τους. Συνέχισα στην Κορέα, στο Βιετνάμ, σε όλη την Ινδοκίνα, στη Μέση Ανατολή, στη Λατινική Αμερική, στην Κύπρο, στην Παλαιστίνη. Ασταμάτητα δεκαετίες τώρα, σε όποιο σημείο του παγκόσμιου χάρτη και να κοιτάξει κανείς, θα βρει τα σημάδια από τα αποτρόπαια εγκλήματά τους. Εφίλοι πόλεμοι, πραξικοπήματα, ομές εισβολές για να επιβάλλουν τα άνομα συμφέροντα και την επικυριαρχία των μονοπωλίων τους. Αυτή είναι η συνεισφορά του κεφαλαίου. Αυτή είναι η φύση και η ουσία του υπεριαλισμού. Σκοτώνει στον πόλεμο ό,τι αφήνει όθιο η ειρήνη του. Φίλοι και συναγωνιστές, σήμερα ζούμε την πολύ βαθιά και επικίνδυνη όξυση των αντιθέσεων μεταξύ των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων. Οι λαοί πληρώνουν με το πιο τραγικό τρόπο την οικονομική κρίση του καπιταλισμού και τους φοδρούς εδωυπεριαλιστικούς και εδωαστικούς ανταγωνισμούς στην Αφρική, στον Κάυκασο, στην Ουκρανία
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου, στο Περσικό Κόλπο και τη Βενεζουέλα. Καινούργιες αιστείες αντιπαράθεσης δημιουργούνται στην Ασία, όπως στη Νότια Συνική Θάλασσα. Η επικίνδυνη κλιμάκωση των υπεριαλιστικών επεμβάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ουκρανία, στη Συρία, στο Ιράκ και τη Λιβύη, η όξυση των ανταγωνισμών με τη Ρωσία και την Κίνα δημιουργούν τον κίνδυνο γενικευμένης πολεμικής σύραξης. Στόχος των υπεριαλιστών είναι οι αγορές, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ο πλούτος των λαών και οι δρόμοι μεταφοράς του. Αυτή η αντιπαράθεση έχει ολέθριες συνέπειες και δεν θα ανατραπεί αν δεν συναντήσει την αντίσταση των λαών. Είδαμε ήδη τα αμέτρητα καραβάνια των ξεριζωμένων προσφύγων από τη Συρία και από άλλες χώρες, θύματα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και εκμετάλλευσης. Τη μετατροπή του Αιγαίου και της Μεσογείου σε θάλασσα νεκρών, τα απαράδεκτα στρατόπεδα όπου στηβάζονται πρόσφυγες και μετανάστες, την ομή καταπάτηση του προσφυγικού δικαίου και την απαράδεκτη σιωπή του ΟΗΕ σε αυτό. Ο κίνδυνος ενός γενικευμένου υπεριαλιστικού πολέμου είναι πλέον ορατός σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης, με τις τελευταίες συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βασοβία και τις Βρυξέλλες. Ιδιαίτερα με την απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από τη Συμφωνία Απαγόρευσης των Πυράβλων Μικρού και Μεσαίου Ελληνικούς. Οι ηγέτες των χωρών μελών της Λυκοσυμμαχίας επιβεβαίωσαν τη θανάσιμη για τους λαούς απειλή τους για τη χρήση πρώτου πυρηνικού πλήγματος. Προχωράει η παραπέρα στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύονται οι νατοϊκές δυνάμεις από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και τον Κάφκασο, στο πλαίσιο του επικίνδυνου ανταγωνισμού με τη Ρωσία και των σχεδίων περικύκλωσής της. 75 χρόνια μετά το πυρηνικό ολοκαύτωμα στη Χιροσίμα και το Νακασάκι, στις κοινές ανακοινώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την απόφασή τους για το στρατιωτικό του συντονισμό, δηλώνουν έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν ξανά πυρηνικά όπλα. 75 χρόνια μετά το πυρηνικό ολοκαύτωμα στη Χιροσίμα και στο Νακασάκι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο πρώην τρίτο στρώμα στρατού, υπάρχει το στρατηγείο των δυνάμεων ταχείας ανάπτυξης του ΝΑΤΟ, στο οποίο προβλέπεται η εγκατάσταση όπλων μαζικής καταστροφής πυρηνικών, χημικών και βιολογικών. Συναγωνιστές και φίλοι, στην περιοχή μας, την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, συσσωρεύονται ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις πολλών χωρών που ως μισθοφόροι προσέτρεξαν να προστατεύσουν τα συμφέροντα των δικών τους πρωτελαϊκών ομίλων. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την εξέλιξη στο Κυπριακό και στην ελληνική και κυπριακή ΑΟΣ. Ανησυχούμε για τον παρούτι που συγκεντρώνεται στις γεωτρήσεις και τους κινδύνους που κυοφορούν για τον ελληνικό λαό, για τον κυπριακό και για όλους τους λαούς της περιοχής. Πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ δίνει ο λαός τον χρόνο για τις αμυντικές δαπάνες, μόνο που αυτές καθορίζονται από τους ισχυρούς μας συμμάχους, το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τους Ευρωπαίους υπεριαλιστές, προς όφελος των μονοπωλίων τους. Τι κι αν καμιά φορά τα υποβρύχια μας που μας πουλάνε γέρνουν, ή τα πεπαλαιωμένα αεροπλάνα που μας χαρίζουν χρειάζονται εκατομμύρια για τη συντήρησή τους από Αμερικάνο μονοπόλια. Δεν πειράζει, σου λένε οι κάθε λογής κυβερνήσεις, αρκεί να μείνουν ευχαριστημένοι οι διαβολικά καλοί σύμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι υπεριαλιστές. Αυτοί θα εγγυηθούν τα σύνορά μας, που είναι και ευρωπαϊκά μας, διαβεβαιώνουν. Ο λαός μας όμως και με το δίκιο του ανησυχεί. Καμιά
Κάτι πήρε βέβαια και το αυτί του, πως αν γίνει κάτι μόνοι μας θα είμαστε, και από την άλλη βλέπει να καίγεται το σπίτι του γείτονα στη Συρία, στη Λιβύη, στην Ουκρανία. Βλέπει τη γείτονα και νατοϊκή σύμμαχο Τουρκία να εξακολουθεί να κατέχει το 40% της Κύπρου, να έχει εισβάλει σε Συρία και Ιράκ, να πολεμά στη Λιβύη και να ζωγραφίζει τους χάρτες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, αμφισβητώντας έως και ολόκληρα νησιά του Αιγαίου. Πώς να μην ανησυχεί. Βλέπουμε από τη μια την Ελλάδα να συμμετέχει σε δεκάδες αποστολές εκτός συνόρων τις διάφορες κυβερνήσεις της χώρας, όπως τώρα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ, να περηφανεύονται πως δήθεν μας προστατεύουν οι ισχυρές συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, όπως και η συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε τη σύμμαχο Τουρκία να αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νήσιων, να κάνει κάθε τόσο σουρωτήρι το εναέριο ελληνικό χώρο, και με τα μαχητικά της που δεν διστάζουν όχι μόνο να παραβιάζουν το ελληνικό εναέριο χώρο, αλλά να πετούν ακόμα και πάνω από ελληνικά νησιά. Παρακολουθούμε την τουρκική απειλή πως αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 μίλια, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, τότε αυτό θα είναι αιτία πολέμου ή ακόμα τις ανακοινώσεις πως τουρκικά γεωτρύπανα θα έρθουν να τρυπήσουν στην Κρήτη, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Να γιατί πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο το τι συμβαίνει και ταυτόχρονα να δουλέψουμε για την ενημέρωση του λαού και της νεολαίας. Η χώρα μας με την τελευταία συμφωνία για τις βάσεις που είχε προωθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία μετατρέπει σε μια γιγαντιαία στρατιωτική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Η βάση της Σούδας παίζει κομβικό ρόλο στους πολέμους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Από εκεί απογειώνονται τα ανατολικά αεροπλάνα που διέλυσαν τη Λιβύη πριν 10 χρόνια. Από εκεί φωτώθηκαν στα αμερικανικά πλοία οι πύραυλοι που έπληξαν το λαό της Συρίας πριν μερικά χρόνια. Αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως τη Λάρισα με τα drones, στο Στεφανοβίκιο με τα ελικόπτερα, στην Αλεξανδρούπολη και αλλού, βλέπουμε να γιγαντώνεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ΝΑΤΟ αξιοποιούν την Ελλάδα για να κουμπώσουν τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Το ΝΑΤΟ επεξεργάζεται ακόμα και σχέδιο πυρηνικού πολέμου με τη Ρωσία. Σε όλα αυτά η αστική τάξη της Ελλάδας είναι χωμένη με τα μπούνια, όπως δείχνει και ο εξυγχρονισμός της βάσης του Άραξου που στο παρελθόν φιλοξένησε αμερικανικά πυρηνικά όπλα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, 75 χρόνια μετά τη ισοπαίδωση της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη, τιμούμε τα θύματα του υπεριαλισμού στις δύο μαρτυρικές ιαπωνικές πόλεις. Τα τιμούμε με ένταση του αγώνα και την ανατροπή της υπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων. Η μόνη δύναμη που είναι ικανή να το κάνει αυτό είναι οι ίδιοι οι λαοί, η αλληλεγγύη τους, η κοινή τους δράση και ο αγώνας. Καταδικάζουμε το υπεριαλιστικό έγκλημα στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Καλούμε το λαό μας, την εργατική τάξη και την νεολαία σε ξυσκωμό. Αυτό το σύστημα δεν αλλάζει, δεν εξανθρωπίζεται. Ενάντια στους πολέμους των υπεριαλιστών, όλοι οι λαοί του κόσμου πρέπει να υψώσουν τη δική του σημαία. Σημαία που θα γράφει όχι στη σύγχρονη σκλαβιά. Οι εξελίξεις απαιτούν ετοιμότητα, επαγρύπνηση και οργάνωση της πάλης. Αγωνιστόμαστε και απαιτούμε απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν. Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι άλλες ευρωατλαντικές βάσεις και στρατηγία. Να κλείσει το νατοϊκό στρατηγείο στο τρίτο σώμα στρατού
της Θεσσαλονίκης. Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές από τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό. Να καταργηθούν όλα τα πυρηνικά όπλα. Να απαγορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές. Όχι στη μεταφορά πυρηνικών στον Άραξο και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Καμιά συμμετοχή του λαού μας στα υπεριαλιστικά σφαγεία. Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο, στη φτώχεια και τις νέες πυρηνικές απειλές. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαοί. Ευχαριστώ.